Λοιπόν, παρένθεση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ήπειρου στη Βιέννα και στο πλαίσιο του συνεδρίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος έχουμε την τιμή και τη χαρά να συνομιλούμε με τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Θεόδωρο Λιβάνιο. Θέλω να σας ευχαριστήσω και των προτέρων για την δυνατότητα να μας διαθέσετε έτσι τον χρόνο σας μέσα στο πλαίσιο αυτού του συνεδρίου να συζητήσουμε θέματα που έχουν να κάνουν με την τοπική αυτοδιοίκηση δευτέρου βαθμού, κύριε Υπουργέ. Και η αλήθεια είναι ότι και στην ομιλία σας αυτό που δείξατε και τονίσατε σε όλους τους τόνους είναι η αναγκαιότητα να ξεκαθαρίσουν οι αρμοδιότητες μεταξύ πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Καλείστε να ξετυλίξετε ένα κουβάρι ουσιαστικά αρμοδιοτήτων. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα κουβάρι και είναι και πολύ μπλεγμένο κουβάρι. Και είναι ένα κουβάρι το οποίο έχει διαχρονικά τυλιχτεί με άπειρες νομοθετικές ρυθμίσεις, μεταφορές αρμοδιοτήτων, οι οποίες είτε δεν γίναν πλήρως, είτε δεν γίνανε άστοχα, με αποτέλεσμα σε αρκετά σημαντικά κομμάτια της ζωής μας, να μην ξέρουμε ποιος έχει την ευθύνη για ποιο πράγμα. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι πρέπει να υπάρχει λογοδοσία και να ξέρουμε ποιος φταίει αν κάτι δεν γίνεται ή δεν πρέπει να γίνεται και ο κόσμος και οι πολίτες να μπορούν να ζητήσουν ποιος είναι υπόλογος για μια κατάσταση και αφετέρου ότι όταν υπάρχουν ξεκαθαρισμένες αρμοδιότητες μπορούν και ιδίως τα όργανα της αυτοδιοίκησης να ασκήσουν αποτελεσματικότερα τις αρμοδιότητές τους γνωρίζοντας πού αρχίζει και πού τελειώνει η δουλειά τους. Θα το έχουμε σύντομα αυτό το ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων με την έννοια ότι βρισκόμαστε σε αυτό το μεταβατικό στάδιο μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές και λίγο πριν την έναρξη της νέας αυτοδιοικητικής περίοδου. Άρα θα προσπαθήσετε να τρέξετε ως Υπουργείο ώστε να ξεκαθαρίσουν αυτές οι αρμοδιότητες το δυνατόν συντομότερο και έτσι οι νέες αρχές να μπορούν να λειτουργήσουν πλέον με τις νέες συνθήκες. Νομίζω ότι το κλειδί είναι το έτος που θα ξεκινήσει λίγες εβδομάδες, το 2024. Θα έχουμε νέες διοικήσεις και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση και στα συλλογικά τους όργανα θα εκλεγούν νέες διοικήσεις. Είναι μια χρυσή ευκαιρία να ξεκινήσει ο διάλογος με το οποίο δεν θα μπορέσει να πάρει πολλούς μήνες και πολλές. Δεν έχουν την πολυτέλεια για άπειρο χρόνο. Νομίζω ότι ένα εύλογο χρόνο είναι το πρώτο εξάμεινο του 24 να μαζέψουν τις αρμοδιότητες, να τις νομοθετήσουν, να γίνει μια ουσιαστική και σοβαρή μελέτη για τη μεταφορά τους. Δηλαδή δεν είναι ότι παίρνουν την Α αρμοδιότητα και τη δίνουν στην περιφέρεια ή τη Β, την πάω στους Δήμους. Αυτό χρειάζεται από πίσω να υπολογιστούν το προσωπικό που θα πρέπει να ασκήσει την αρμοδιότητα και ασφαλώς να μεταφερθούν και οι κατάλληλοι πόροι, όχι γιατί μόνο για την επιτάσσεις του Σύνταγμα, αλλά γιατί είναι απαραίτητο για να ασκήσουν σωστά την αρμοδιότητα. Όλο αυτό θα αφιερώσουμε το πρώτο εξάμεινο για να προετοιμαστεί ο ενιαίος κώδικας αυτοδιοίκησης, ο οποίος το μεγάλο του, το σημαντικότερο για την λειτουργία της καθημερινότητάς μας κομμάτι θα είναι η αποκρυστάλλωση των αρμοδιοτήτων μεταξύ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και του κεντρικού κράτους. Άρα και πόρους για να ασκήσουν τις αρμοδιότητες, γιατί ήταν πάντα ένα ζητούμενο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έλεγαν ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων, να πάρουμε αρμοδιότητες, αλλά ταυτόχρονα αυτές οι αρμοδιότητες να συνοδευτούν και με τους αντίστοιχους πόρους. Πρέπει να φύγουμε από τη διαδικασία του ευχολόγιου και να γίνει πραγματικότητα αυτό, διότι όπως είπα πριν, χωρίς πόρους και προσωπικό και τα μέσα που χρειάζονται, δεν μπορεί να ασκηθεί αποτελεσματικά η αρμοδιότητα. Και στόχος της μεταρρύθμισης που θα ξεκινήσει είναι να μπορέσουν να ασκηθούν αποτελεσματικότερα η αρμοδιότητα. Άρα είναι απαραίτητη προϋπόθεση να γίνει η σωστή μεταφορά και των πόρων και της τεχνογνωσίας, αν θέλετε, και του τρόπου λειτουργίας, ώστε να αποκρυσταλλωθεί ξεκάθαρα το πλαίσιο που θα διέπει όλες αυτές τις αρμοδιότητες. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω για τα νομικά πρόσωπα σε ό,τι αφορά τους Δήμους, κυρία Υπουργέ, γιατί ήρθε ένα νομοσχέδιο το οποίο δημιουργεί ένα νέο τοπίο σε ό,τι αφορά τους Δήμους της χώρας. Αρκετοί Δήμοι ζητούν να υπάρξουν κάποιες εξαιρέσεις. Θα δούμε τελικά εξαιρέσεις στο τέλος ή όχι? Οι εξαιρέσεις θα είναι ελάχιστες σε όλη την Ελλάδα και θα αφορά κατά κύριο λόγο νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν ένα μοναδικό χαρακτηριστικό σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Αυτός είναι ο γενικός κανόνας. Ποιο είναι το σχετικό της μεταρρύθμισης αυτής και έχει και σχέση ακόμα και με τις αρμοδιότητες που συζητάγαμε πριν. Θέλουμε Δήμους ισχυρούς. Θέλουμε Δήμους οι οποίοι θα έχουν μία οικονομική υπηρεσία, μία διεύθυνση προσωπικού ώστε να αξιοποιούν καλύτερα και το προσωπικό και τα οικονομικά του στοιχεία και να μην είναι διασπασμένα ανάμεσα σε νομικά πρόσωπα. Η πλειονότητα των νομικών πρόσωπων των οργανισμών των Δήμων κυρίως, οι περιφέρειες δεν έχουν νομικά πρόσωπα τέτοιου είδους, ήταν είτε υπολεστεχομένα είτε με μηδενή προσωπικό. Ακόμα δεν υπήρχαν νομικά πρόσωπα, δεν είχαν προσωπικό και ουσιαστικά ερχόταν την οικονομική διεύθυνση, την κάνουν είτε εξωτερικοί άνθρωποι, λογιστές για παράδειγμα, είτε ακόμα και το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο δεν ταιριάζει να είσαι οικονομικός διευθυντής του εαυτού σου.
για λόγους καλύτερης λειτουργίας των Δήμων, για λόγους ομογενοποίησης, αξιοποίησης καλύτερη του προσωπικού προγραμματισμού προσλήψεων. Θα έρχεται ένα έτοιμο πλέον από το Δήμο, για παράδειγμα, Ιωαννίνων, θα ξέρουμε ότι είναι όλος ο Δήμος Ιωαννίνων για το σύνολο των αρμοδιοτήτων και δεν θα κοιτάζουμε σε 4-3-4-2 νομικά πρόσωπα πώς κατανέμεται. Θα μπορούν να λειτουργήσουν καλύτερα. Επί της ουσίας, οι επιτροπές που θα συστάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο έχουν το ρόλο του Δημοτικού, του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι άνθρωποι, για παράδειγμα, που αγαπούν τον αθλητισμό, μπορούν να μπουν στην Επιτροπή Αθλητισμού, το οποίο έχει τις αρμοδιότητες τις ίδιες που είχε το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός από τα οικονομική διαχείριση. Άρα μπορούν να προχωρήσουν και να ασχοληθούν επί της ουσίας και με το κυρίως έργο του, που είναι η στήριξη, για παράδειγμα, των αθλητικών χώρων, η φροντίδα των συλλόγων, η επικοινωνία με τους συλλόγους, παρά να ασχολούνται με το μικροδιαχείριση των οικονομικών. Οι οικονομικές υπηρεσίες των Δήμων θα έχουν την ευθύνη, ο οικονομικός διευθυντής θα έχει την απόλυτη ευθύνη, θα υπάρχουν αντιδήμαρχοι στα μεγάλα νομικά πρόσωπα που καταργούνται, αφοσιωμένοι με απόφαση υπάρχουν σε αυτό το τομέα. Είναι κάτι το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να ομογενοποιήσουμε λιγάκι τους Δήμους στο επίπεδο της διοικητικής λειτουργίας, προκειμένου να πάμε στην επόμενη φάση που είναι η ισχυροποίησή τους μέσω της ανάθεσης νέων αρμοδιοτήτων. Αυτό σημαίνει και εξοικονόμηση ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο θα μεταφερθεί σε υπηρεσίες που σήμερα υπολειτουργούν, είναι υποστελεχωμένες και χρειάζονται επιπλέον ενίσχυση. Ακριβώς. Έτσι κι αλλιώς όλο το προσωπικό μεταφέρεται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δήμο, άρα δεν υπάρχει κάποιος εργαζόμενος ο οποίος κινδυνεύει, και μάλιστα η ίδια σχέση εργασίας έχει το νόημα και τις οργανικής θέσης που θα προβλεφθεί. Οι νέοι Δήμοι εντός 6 μηνών έχουν τη δυνατότητα να φτιάξουν τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας ώστε να οργανώσουν καλύτερα. Θέλω να κάνω μια διεύθυνση αθλητισμού, μια διεύθυνση πολιτισμού, ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε Δήμου, να στελεχωθεί από υπηρεσιακούς παράγοντες, να έρθει το προσωπικό των νομικών προσώπων μέσα στον Δήμο και να αξιοποιηθεί καλύτερα. Και από εκεί πέρα, σας το είπα και πριν, η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της αυτοδιοίκησης είναι κεντρική προτεραιότητα έτσι και αλλιώς του Υπουργείου Εσωτερικών μέσα στη χάραξη γενικότερης πολιτικής κυβέρνησης. Παράδειγμα, το 2024 θα έρθουν σημαντικός αριθμός προσλήψεων στον τομέα της υγείας που αφορά ιδίως περιφέρειες, οι οποίες όπως είναι η Ήπειρος, για παράδειγμα, που χρειάζονται ιατρικό προσωπικό. Αλλά από εκεί και πέρα και η αυτοδιοίκηση, έχοντας νοικοκυρεμένα τα νομικά της πρόσωπα, θα μπορέσει να ζητήσει και να είναι πολύ πιο πιστικά στα αιτήματά της όσο αφορά τη στελέχωσή τους. Στελέχωση μεγαλύτερη στις τεχνικές υπηρεσίες, γιατί έχουμε χρηματοδοτικά εργαλεία από τα οποία θα πρέπει να διεκδικήσουμε χρήματα, κύριε Υπουργέ. Άρα σημαίνει ολοκληρωμένους φακέλους από πλευράς των Δήμων, κυρίως των μικρών Δήμων, γιατί εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Οι μικροί Δήμοι που δεν έχουν επαρκώς στελεχωμένες τεχνικές υπηρεσίες. Και λοιπόν, πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε? Ξέρετε ότι αυτό το κενό που υπάρχει στην δυναμικότητα μεγάλων Δήμων και μικρών Δήμων, αντί να κλείσει. Υπήρχαν περιπτώσεις που μεγάλωνε, διότι οι μεγάλοι Δήμοι ήταν πάντα πιο έτοιμοι με τις μελέτες τους, με την υπηρεσία τους, ώστε να διεκδικήσουν πιο εύκολα πόρους από ένα μικρό Δήμο που τους έχει περισσότερη ανάγκη όμως. Εκεί ήδη από την πρώτη θητεία, στην κυβερνητική θητεία, βάλαμε εργαλεία για να στηρίξουμε τους μικρούς Δήμους. Μεταξύ δύο-τριών που θα αναφέρω χαρακτηριστικά είναι ότι δώσαμε δυνατότητα στους ειδικούς συμβούλους του Δημάρχου να μπορούν να συντάσσουν μελέτες και να θεωρούνται μετά τον διευθυντή τεχνικής υπηρεσίας. Άρα υπήρχαν περισσότερα χέρια στο να συντάξουν μελέτη. Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, η ΕΤΑ, έφτιαξε ένα μητρό μηχανικό το οποίο ήταν στη διάθεση των μικρών νησιωτικών και ορεινών Δήμων, προκειμένου να τους βοηθήσει να οριμάσουν μελέτες για να διεκδικήσουν πόρους. Δεν έχουμε τη δυνατότητα ούτε την πολυτέλεια να αφήσουμε μικρούς Δήμους απ' έξω από χρηματοδοτικά εργαλεία. Αντιθέτως, εκεί είναι η μεγαλύτερη ανάγκη, εκεί πρέπει να στρέψουμε το ενδιαφέρον μας. Και με την ευκαιρία να σας πω ότι από την 1η-1η του 2024 η χρηματοδότηση από το κεντρικό κράτος των Δήμων αλλάζει, αναθεωρούνται τα κριτήρια, μπαίνουν κριτήρια τα οποία λαμβάνουν πολύ περισσότερο υπόψη την έκταση, τον αριθμό των οικισμών, και αυτό οδηγεί, για παράδειγμα, στους 8 Δήμους που έχει ο νομός Ιωαννίνων, το Δήμος Ιωαννίνων να πάρει τα ίδια χρήματα το 24 με το 23, αλλά όλοι οι υπόλοιποι 7 Δήμοι θα δουν σημαντική αύξηση στη μηνιαία χρηματοδότηση που παίρνουν από το Υπουργείο Εσωτερικών, που σημαίνει περισσότερα έργα, καλύτερα συντηρημένα σχολεία, καλύτερα συντηρημένοι δρόμοι. Αυτό ουσιαστικά έρχεται να ικανοποιήσει το αίτημα που υπήρχε διαχρονικά, κύριε Υπουργέ, αναφορικά με ειδικά κίνητρα και με μεγαλύτερη χρηματοδότηση σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Ακριβώς. Είναι ο νέος τρόπος υπολογισμού των κεντρικών αυτοτελών των πόρων. Έχει ως σκοπό την ενίσχυση των μικρών ορεινών και νησιωτικών Δήμων σε βάρος εντός εισαγωγικών των αστικών κέντρων. Να σταματήσει η ανισότητα ουσιαστικά. Να σταματήσει η ανισότητα, να έχουν περισσότερα χρήματα να μπορέσουν να κάνουν
Δήμος, ένας Δήμος με μεγάλη έκταση, ανεξαρτήτως του πληθυσμού και εξίσου μεγάλη ανάγκη. Αυτό μέχρι πρόσφατα δεν λαμβανόταν υπόψη. Υπήρχε μόνο το πληθυσμιακό κριτήριο. Για παράδειγμα, έτσι λοιπόν, ένας Δήμος πολύ μεγάλος έκταση, όπως ο Δήμος Ζαγορίου ή ο Δήμος Κόνιτσες, για παράδειγμα, υστερούσε σε χρηματοδότηση, διότι έμπαινε το πληθυσμιακό κριτήριο κυρίως. Όμως και οι δύο δήμοι αυτοί που, έχουμε, που είπαμε σαν παράδειγμα έχουν το δικό τους δίκτυο, έχουν τα σχολεία τους, έχουν τις πλατείες τους, έχουν το φωτισμό τους, έχουν τα πάντα. Αυτά λοιπόν όλα θα μπορούν να καλυφθούν καλύτερα με την αυξημένη χρηματοδότηση που θα δουν από 1η Ιανουαρίου στα ταμεία τους. Και είναι πολύ βασικό, την Παρασκευή θα περάσει από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ που γνωμοδοτήσει σχετικά με τον νέο τρόπο κατανομής. Και τις αμέσως επόμενες ώρες θα εκδοθεί η υπουργική απόφαση. Νομίζω ότι θα είναι ένα σημαντικό βήμα για μετά από πάρα πάρα πολλά χρόνια να γίνει αυτή η αλλαγή ώστε να ενισχυθούν οικονομικά οι μικροί δήμοι. Άρα έρχεται ένας μποναμάς, για να το πούμε έτσι, στους δήμους, έτσι επειδή είμαστε και λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Έρχεται ένας μόνιμος μποναμάς. Αυτό είναι μόνιμο, έρχεται για να μείνει, θα είναι σε κάθε μηνιαία καταβολή που κάνει το Υπουργείο Εσωτερικών μπρος αυτούς και θα το δούνε μπροστά τους. Θα το δούμε και θα είναι μια ευχάριστη έκπληξη για τις νεοεκλεγείς αρχές. Και επειδή μιλάμε και χρηματοδοτήσεις, μιλάμε για έργα, για μελέτες, θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές στην κατεύθυνση, να μειωθεί η γραφειοκρατία και ο μεγάλος, το πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που απαιτείται από την έναρξη σύνταξης μιας μελέτης μέχρι τη δημοπράτηση ενός έργου, κύριε Υπουργέ. Μπορούμε να επιταχύνουμε αυτές τις διαδικασίες, να μην χάνεται χρόνος. Πρέπει να επιταχυνθούν και πρέπει να δούμε και πώς θα γίνονται πιο συχνότερα. Χρειάζεται και μια κοινή προσπάθεια και των Δήμων που δημοπρατούν ένα έργο να το πάρουν ζεστά, δηλαδή να συγκαλούν τακτικά τα οργανώα τους για να ανοίγουν προσφορές, για να αξιολογούν τις προσφορές, να λειτουργούν καλύτερα οι επιτροπές. Νομίζω ότι θα βελτιωθούν στα 10 χρόνια, αλλά είναι απαραίτητο. Υπάρχουν έργα τα οποία από την ώρα που προκυρήσονται μέχρι την ώρα που θα ολοκληρωθούν έχει περάσει η περίοδος χρήσης τους. Κυρίως αυτό το βλέπουμε όχι τόσο στα τεχνικά έργα, κυρίως έργα νέων τεχνολογιών. Που όταν, όσο καθυστερούν η τεχνολογία από χρόνο σε χρόνο εξελίσσεται, οπότε όταν παραδίδεται είναι ήδη ξεπερασμένο. Άρα η επιτάχυνση είναι σίγουρα πάρα πολύ μεγάλη τέτοια, όχι βέβαια σε βάρος της διαφάνειας και σε βάρος της λήψης χειρότερων παραδοτέων. Mm-hmm. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο το δούμε, υπάρχει το Υπουργείο Υποδομών που έχει την ευθύνη για το πλαίσιο νομοθετικό των τεχνικών έργων, το διαγωνιστικό. Νομίζω ότι ψάχνουμε να βρούμε τρόπους και ψάχνουμε όλοι μαζί να βρούμε τρόπους να επιταχυνθεί η διαδικασία. Αλλά πρέπει και οι ίδιοι οι Δήμοι, παρά τα άλλα 100 ζητήματα που έχουν, να δίνουν και βάρος στο να τρέχουν και αυτοί γρήγορα τα έργα. Ικανοποιημένοι στο Υπουργείο από τους ρυθμούς απορρόφησης χρηματοδοτικών προγραμμάτων, όπως για παράδειγμα το Αντώνη Στρίτσης. Πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι από το πώς τρέχει το πρόγραμμα. Νομίζω σε γενικές γραμμές είμαστε ικανοποιημένοι. Υπάρχουν κάποια μεμονωμένα έργα τα οποία έχουν καθυστερήσει κυρίως. Λόγω του ενός άλλου μεγάλου προβλήματος που έχουν τα δημόσια έργα, το θέμα των αδειοδοτήσεων. Υπάρχουν έργα τα οποία για να ξεκινήσουν χρειάζονται μια σειρά αδειοδοτήσεων. Πολλές φορές αυτές καθυστερούν που σε περίοδους που φτάσει και ένα χρόνο και ένα μισή χρόνο προκειμένου να λυθούν αυτές οι άδειες περιβαλλοντολογικές, για παράδειγμα, ή κάτι αντίστοιχα. Αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω το πρόγραμμα πάει καλά. Έχει εξαντλήσει σχεδόν το σύνολο του προϋπολογισμού του με τις εντάξεις που έχουν γίνει και τώρα. Είναι στο χέρι κυρίως των δημοτικών αρχών σε πρώτο χρόνο και των περιφερειακών για τα έργα που τους έχουν ανατεθεί. Αυτές θα τα τρέξουν να τα ολοκληρώσουν και να τα παραδώσουν στους πολίτες. Ταμείο Ανάκαμψης. Υπάρχει κίνδυνος απένταξης έργων που είχαν ενταχθεί. Το είπε ο κύριος Καχρημάνης στην ομιλία του. Το Ταμείο Ανάκαμψης έτσι έχει εκ των προτέρων σφιχτά ορόσημα και χρονοδιαγράμματα που έχουν καθοριστεί από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα πρέπει όλοι να κινητοποιηθούν αναλόγως ώστε να τρέξουν τα έργα. Δεν υπάρχει πολυτέλεια να μείνουν πίσω έργα ή να τα αφήσουμε στην άκρη και να τα θυμηθούμε τελευταία στιγμή. Μπορεί να είναι ένα ελληνικό φαινόμενο που λέει ότι τρέχουμε πάντα τελευταία στιγμή. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ πιο χρήσιμο να ολοκληρωθούν τα έργα στην ώρα τους και να τρέξουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Προφανώς, αν κάποιο έργο δεν είναι έτοιμο και δεν προλαβαίνει να ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης, με τον κίνδυνο μετά να μην υπάρχουν πόροι για τη συνέχισή του, θα αξιολογηθεί, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχουν σημαντικές τέτοιες περιπτώσεις από την Ελλάδα. Άρα να μην φοβόμαστε για το πάρκο υψηλής έρευνας και τεχνολογίας. Αυτό νομίζω το χειρίζεται προσωπικά ο Περιφερειάρχης.
Είναι κάτι το οποίο το έχει ψηλά στην ατζέντα και νομίζω ότι υπάρχει το ενδιαφέρον από ό,τι ξέρω συλλογικά και της κυβέρνησης για να υλοποιηθεί. Νομίζω ότι εργάζεται πάρα πολύ ο κ. Κακρυμπάνης σε αυτό. Έτσι, φτάνοντας προς το τέλος της συζήτησής μας, απευθυνόμενος προς τους αιρετούς οι οποίοι θα αναλάβουν ή θα συνεχίσουν να βρίσκονται στα ενία δήμων ή περιφερειών από πρώτης πρώτου ή θα αναλάβουν για πρώτη φορά τα ενία στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Τι είναι αυτό που θα θέλατε να τους πείτε, κύριε Λιβάνη, γιατί έχουμε μπροστά μας μια κρίσιμη πενταετία ουσιαστικά. Η επόμενη πενταετία είναι κρίσιμη και είναι πενταετία, είναι ένας χρόνος επαρκής για να απλώσουν και να αρχίσουν να υλοποιούν το όραμά τους. Το ιδανικό είναι ότι χρειάζεται μια ιδανική ισορροπία μεταξύ των βραχυχρόνιων προβλημάτων που πάντα υπάρχουν, από την απλή λακκούβα μέχρι το πλακάκι του πεζοδρομίου, μέχρι το μεσοπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό που είναι η υλοποίηση κάποιων μεγάλων έργων. Αυτό πρέπει να είναι ισορροπημένο, πρέπει να δώσουν βάρος εξίσου και στα δύο, κατά τη γνώμη μου. Το Υπουργείο θα είναι αρρωγός στις προσπάθειές με κάθε τρόπο που μπορεί. Η πόρτα θα είναι ανοιχτή για να συζητήσουμε με οποιονδήποτε δήμαρχο το πρόβλημα. Γιατί όταν έρχεται ένας δήμαρχος Υπουργείος, δεν έρχεται ο δήμαρχος σαν πρόσωπο, έρχεται μαζί με τους δημότες του από πίσω, οι οποίοι έχουν να αποθέσει σε αυτόν τις ελπίδες του, είτε τον ψήφισαν είτε όχι. Άρα αυτό που θα έλεγα είναι ότι δουλειά, υπομονή, υπάρχει πενταετία, είναι πλούσιος χρόνος και άφθονος χρόνος. Ελπίζουμε να μην έχει απρόβλεπτα γεγονότα όπως ζήσαμε στην προηγούμενη θητεία, όπως ήταν η πανδημία που άλλαξε ριζικά την εξέλιξη τετραετίας. Και υπάρχει διάθεση να προσφέρουν, οπότε νομίζω ότι δεν θα πάνε καλά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σας και για την δυνατότητα να συνομιλήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.